Ναι, υπήρξε μία απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η 11 του 2000, η οποία με συντριπτική πλειοψηφία αποφάνθηκε ότι στην υπόθεση των αγωγών για τα θύματα της σφαγής του διστόμου 16-4 με συντριπτική πλειοψηφία πλειοψηφία τον πρόεδρο τον πρόεδρο και άλλους τρεις αποφάνθηκε ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να δικάσουν τη συγκεκριμένη αγωγή εξαδικοπραξίας. Στη συνέχεια εμφανίστηκε. Πώς ανετράπη αυτή η απόφαση. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μία αγωγή ενός πολίτη από το Λιδωρίκι, αν δεν απατώμε. Μαριέλος ονόματι, ο οποίος ζήτησε αποζημίωση. Δικηγόρος ήταν ο Μαριέλος. Ζήτησε αποζημίωση για υλικές ζημίες που έπαθε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Αυτή η απόφαση, η απόφαση του εφετείου Αθηνών, η οποία τον δικαίωσε, ανερεσιβλήθηκε στον Άριο Πάγο και δικάστηκε από το πρώτο τμήμα του Αρίου Πάγου, στο οποίο προείδρευε ο τότε πρόεδρος του Αρίου Πάγου, ο κύριος Στέφανος Μαθίας, τώρα είναι Μακαρίτης πια. Αυτή η απόφαση, κατά παράδοξο θα έλεγα τρόπο, δεν ασχολήθηκε καθόλου με την τόσο πρόσφατη και με συντριπτική πλειοψηφία απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου. Απίστευτο είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι απίστευτο. Είναι, γι' αυτό το αποκαλώ νομικό περίεργο ή νομική παραδοξολογία. Ναι. Πολλοί συνδυάζουν αυτή την απόφαση του τμήματος με την ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Αριού Πάγου στη συνέχεια. Ναι. Τη συνδυάζετε κι εσείς. Παράταση. Με την παράταση. Ναι, εγώ θέλω να πω. Νομίζω παράταση. Εγώ θέλω να σταθώ στα μια πολύ εσφαλμένη, κατάδειλα εσφαλμένη απόφαση, η οποία τι έκανε. Αγνόησε μια πολύ πρόσφατη, προέτους περίπου απόφαση της Ολομέλειας με συντριπτική πλειοψηφία. Και στην οποία μετήχαν τα ίδια μέλη, τα πέντε μέλη του πρώτου τμήματος του Αρίου Πάγου, και η οποία ενώ δεν ασχολήθηκε καθόλου, ζήτησε τη γνωμοδότηση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου να γνωμοδοτήσει πλέον το, χωρίς να πάρει θέση καθόλου, ούτε αν είναι σωστή η απόφαση η προηγούμενη της Ολομέλειας, ούτε αν είναι λανθασμένη. Μάλιστα. Κατευθείαν ζήτησε γνωμοδότηση.